Όταν πριν από 6 μήνες ο πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητρόπολης, Κηδονίας και Αποκορώνου, πατήρ Ευτύχης Πετράκης, τελούσε την θεία λειτουργία επί 4 μέρες με την ενεργό συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων που έψελναν και διακονούσαν, σίγουρα δεν περίμενε πως ανάλογη ενέργεια από άλλο ιερέα θα ξεσήκωνε θύελα διαμαρτυριών. Σήμερα στέκεται στο πλευρό του πρωτοπρεσβύτερου Αλέξανδρου Καριώτογλου και εξηγεί πως η συμμετοχή κοριτσιών στη θεία λειτουργία δεν εισάγει νεοτερισμό ούτε εναντιώνεται στους κανόνες της Εκκλησίας. Δεν ήταν ο σκοπός μας ούτε να προξενήσουμε κακό, ούτε νεοτερισμό να κάνουμε στην Εκκλησία ή να εισάγουμε κάτι στην Εκκλησία. Άλλωστε, το έθος το συγκεκριμένο, οι γυναίκες και τα κορίτσια και οι άνθρωποι γενικότερα να διακονούν στην Εκκλησία είναι παλαιά παράδοση στην Εκκλησία μας, η οποία είχε τονίσει τα τελευταία χρόνια. Σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα, ο θεολόγος του Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων, Χρήστος Φραδέλος, παρουσιάζεται ο χώρος του ναού πλαισιωμένος από μαθητές και μαθήτριες. Ο ίδιος στην ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Κανένας νεοτερισμός. Άλλωστε σε πολλές ενορίες, ειδικά στις σαββατιάτικες λειτουργίες, γυναίκες διακονούν συχνά στο ιερό. Για όσους ακόμα η γνώση, η εμπειρία ή ο νους δεν τους βοηθά, ας σκεφτούν τα γυναικεία μοναστήρια. Εκεί οι μοναχές ψάλουν και διακονούν στο ιερό και έξω από αυτό, χωρίς να κάνουν εισαγωγή ανδρών για τα διακονήματα αυτά». Επειδή το έζησα τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν μου φάνηκε περίεργο, δεν μου φάνηκε έτσι. Απλώς ήταν ασυνήθιστο. Και ο κόσμος, επειδή πολλές φορές είναι ακατήχητος ή δεν γνωρίζει επακριβώς τα της Εκκλησίας, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να προξενήσει, σκανδαλισμό. Ο σκανδαλισμός ο συγκεκριμένος όμως θα πρέπει να δούμε αν έχει βάση ή δεν έχει βάση. Αν είναι εισαγάγεται νεοτηρισμός στην Εκκλησία ή δεν εισαγάγεται νεοτηρισμός στην Εκκλησία. Για την δράση του Πειραματικού Γυμνασίου σε συνεργασία με τον πρωτοπρεσβύτερο της Μητρόπολης, που επιλέχθηκε αντί ενός μαζικού εκκλησιασμού των μαθητών, έδωσε την έγκρισή του ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός. Έχει συμβεί, συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα. Να πάρουμε παράδειγμα στην Ήπεθρο, τους ιερείς της Ήπεθρου μας, οι οποίοι πολλές φορές για να τελειώσουν τη Θεία Λειτουργία δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν αγόρια, διότι είναι στα σχολιά τους ή οτιδήποτε, οπότε έχουν την ψάλτρια, η οποία εκτελεί και χρήνει ο κόρης σας, η οποία θα πάρει την λαμπάδα, θα πάρει το θυμιατό, να τον βοηθήσει στη μεγάλη είσοδο, στη μικρά είσοδο. Δεν είναι κάτι που μας ξενίζει. Όπως επανέλαβε ο πατήρ Ευτύχης Πετράκης, η συμμετοχή κοριτσιών και γυναικών στη Θεία Λειτουργία δεν αντίκειται σε κανένα κανόνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.